έλα, 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 έλα. Ναι, ρε, πουτάνα, ναι, γάμο την πουτάνα μου, ναι! Αλλό λοιπόν σε όλους, είμαι ο Τζοτ Στιμ και σήμερα αποφάσισα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι που δεν έχω ξανακάνει πιο πριν και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Γι' αυτό είναι για λίγο πειραματικά. Ζητώ συγγνώμη άμα κολλάει γενικά το βίντεο. Έχω θέμα με το βίντεο κάψος, πώς λένε αυτή η μαλακία. Τέλος πάντων, to the point, αποφάσισα να βάλω το πιο πρόσφατο προ που έχω σε ένα PC, το 14. Ίσως είναι λίγο ασυχρό, αλλά εντάξει, κάνουμε δουλειά και πάλι. Μέσα από το οποίο αρχίζω να βάλω Master League με κάποια ομάδα που θα αποφασίσω εντός μερικών δευτερολέπτων και να δούμε πώς θα πάει. Δεν θα παίξω όμως αγώνες, θα κάνω παράληψη αγώνα και θέλω να δω πώς θα πάει η ομάδα με το και καλά κουτσάρισμα που θα κάνω. Μην αρχίσουμε τις πίπες εδώ, λέω να πάρω δεκάδα. Και τώρα είναι το θέμα τι να πάρω. Να πάρω κάτι δυνατό. Α, όχι, βρήκα τι θα πάρω. Να πάρω. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, πάμε Ολλανδία. Στην τελική, άμα είναι, φεύγουμε απλά. Εντάξει, εθνική δεν παίζει να παίξω ποτέ, οπότε θα βάλω εδώ μια μαλακία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνω. Τώρα θέλω να δω λίγο τι ομάδα έχει ο Άγιαξ. Λογικά παίζει τσουλού που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πρώτα θέλω να δούμε λίγο την ομάδα και όλα αυτά. Βλέπω ότι δεν έχω πολύ χρήμα, οπότε να κινηθώ έξυπνα. Όσον αφορά μεταγραφές και τέτοια. Το σχήμα είναι αλήθεια ότι δεν μου πολύ αρέσει. Για να δω λίγο αν έχω τίποτα άλλο εδώ κάτω. Όχι, δεν έχω κάτι αξιόλογο, οπότε προχωράμε με το πλάνο παιχνιδιού κάπως. Έτοιμο λοιπόν για το πλάνο παιχνιδιού. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρω ένα παίκτη. Είναι μια χαρά η ομάδα. Από ό,τι βλέπω, ούτε χρειάζεται να κάνω μια μεταγραφή. Πάω λίγο να τσεκάρω την ομάδα νέων αν έχει κάτι. Αυτό μου φαίνεται κάτι καλό. Το υπογράψω. Δεν καμία τον βάζω στην ομάδα. Ωραία, good. Βγαίνουμε λίγο από περίοδο μεταγραφών. Τέλειωσα λοιπόν και την περίοδο μεταγραφών. Δεν είχε καμία αλλαγή, δεν αγόρασα κανέναν, δεν πούλησα κανέναν, δεν χρειαζόταν βασικά. Έμεινα με 13 εκατομμύρια. Και πάμε λοιπόν το πρωτάθλημα. Όπως είπα, δεν θα παίξω αγώνα. Αντιθέτως, θα δω το αποτέλεσμα. Θέλω να δω λίγο ενδεικτικά τον πρώτο μήνα πώς θα πάει η φάση. Μάλλον θα τα προσπεράσω όλα και θα το κάνουμε σαν μηνιαίο review. Μην τα δείχνω όλα, είναι λίγο κουραστικό νομίζω. Παράληψη αγώνα λοιπόν. Έτσι θα το πάω όλη τη χρονιά για να δω πώς θα βγει. By the way, θέλω να δω το σκορ. 0-2, ωραία αρχίσαμε. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Φάγαμε πουλί από την πρώτη αγωνιστική. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Θέλω να δω το Champions League τι θα γίνει, έχω περιέργεια. Να δω. Βασικά πήρα Άγιαξ για το Champions League και φοβάμαι ότι και εκεί θα πέσει χοντρή πουτσα. Και θέλω να δω λίγο. Ελπίζω να βγω λάθος. Ειλικρινά το ελπίζω. Δεύτερη αγωνιστική, πάμε λίγο γρήγορα τώρα να το πονέσουμε. Νομίζω ότι βλέπω τη νίκη, τι είναι αυτό, 77-81, έλα. Πάρτο, 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 πάρτο. Έλα, έλα, έλα. Τι έγινε, ναι ρε φίλε. 0-1, πρώτη νίκη, γαμώ την πουτάνα μου. Πάμε για ευρώ, πάμε να το πάρουμε βασικά. Από για τρέπλ, εγώ το βλέπω. Η ομαδάρα που έχω φτιάξει θα τα σαρώσει όλα. Και πήγα και η Ολλανδία να μην νίκει πολύ χάρη τελικά, το φιλοσόφισα και δεν είναι άσχημο. Πάμε λοιπόν για κύπελο, ένα πράγμα που θέλω να κατακτήσω η ομαδάρα που έχω δημιουργήσει εδώ πέρα. Παράληψη αγώνα κλασικά. Τι έγινε. 2-0. Ωραία. 2-0 νίκησα τη random ομάδα του προ και παίζω πάλι με random ομάδα προ. Έχουμε αρχίσει πολύ ωραία με 2 νίκες και 1 ήττα σε 3 μάτς. Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε αρχίσει και λίγο καλύτερα ή ακόμα και πολύ καλύτερα. Ω, παίζουμε Ολυμπιακό Champions League. Ωραία, να κάνω αλλαγές. Καλά, δεν γαμιέται. Παράληψη αγώνα. Πάμε για την πρώτη εντός έδρας νίκη. Τους πιστεύω πάρα πολύ. Έλα. Έλα ρε μαλάκα, πάλι τα γαμό. Γαμό. Βαριέμαι να κάνω αλλαγές τώρα, δεν έχει νόημα. Απλά το πάω έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα και θα δω αν έχουν ψοφήσει. Ελπίζω τα Χριστούγεννα να είμαι ξέρω σε θέση Ευρώπης τουλάχιστον. Πάμε Champions League. Έχει ούτε ένα Ολυμπιακός. Νομίζω εκείνη ήταν η χρονιά που είχε πάει 16. Παλιό YouTube. Ω, μαλάκα, έχει ξεμείνει. Cringe. Το παλιό YouTube ήταν κάτι που πήγα να φτιάξω πριν 2 χρόνια. Ένα βίντεο. Δεν ήξερα ότι έχει ξεμείνει. Fuck. Πάμε λοιπόν, παίζουμε τον Ολυμπιακό. Το παλιό YouTube. Cringe. Του είχα φτιάξει υπερπαίκτες γιατί ήθελα να κάνω ένα βίντεο πριν 2 χρόνια που δεν έκανα και έχει ξεμείνει. Τέλος πάντων, δεν ξαφάμε πουλί από εκεί. Γιατί είχαν 105 όλοι. Πού είμαι. 2-2. Οκ, not bad. Not bad. Ναι, το παλιό YouTube εννοείται θα γαμίσει τα πάντα γιατί οι παίκτες έχουν 110 εκεί πέρα. Τώρα κρίντζα, αλλά εντάξει δεν μπορώ να το κόψω γι' αυτό. Και την οξύ πήγε με αλλαγή και με κλείωσε με αυτή την πίπα. Πάμε λοιπόν, θα δούμε στα επόμενα 4 μάτς πώς θα είναι η κατάταξη. Κάνουμε διάλειμμα από το πρωτάθλημα Champions League με την Παρί. Θέλω να δω λίγο τι θα γίνει γιατί η Παρί έχει καλή ομάδα και εμένα πάνε λίγο σκατά όλα και λογικά θα έχω χάσει που είμαι. Δεν με βλέπω, ωραία. Έχασα. Ναι. Μπράβο. 1-0. Μπράβο, ωραία. Ούτε γυρόπαδα θα πάμε.
Γαμώ το παλιό YouTube ρε πούστο μου, γιατί το είχα διαγράψει. Πραγματικά cringe. Όπου παίζω κύπελο, άλλο ένα διάλειμμα από το πρωτάθλημα και αναγκαστικά πρέπει να σας δείξω τι κάνω σε κύπελο. Γιατί το πρωτάθλημα περίμενα άλλες δύο αγωνιστικές για να δω το outcome. Νίκησα και την Καλντέρις, την αυτό σπορ. Πάω προημιτελικά μάλλον. Πρώτη φορά Ολλανδική ομάδα στο Ολλανδικό κύπελο. Γάμισε. Μπράβο προ. Μετά από 4 μάτς που έκανα σκι, είμαστε στην 11η θέση, 9 βαθμοί. Για τον Μπούτσο δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά. Παρόλο που δεν μπορούμε απαραίτητα να χάσουμε εύκολα, έχουμε κάνει πάρα πολλές ισοπαλίες. Νομίζω ότι έχουν βγει τα περισσότερα μάτς 1-1 και αυτό είναι θέμα για την ομάδα. Οπότε το κάνω skip μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αν εξαιρέσουμε τα μάτς κυπέλου και Champions League που μπορεί να εμφανιστούν, θα δούμε τέλος Οκτώβρη που έχει φτάσει ο Άγιαξ. Παίζουμε με το αγαπημένο μου παλιό YouTube, το οποίο όπως βλέπετε έχει 94. Δεν πρόκειται να χάσει ούτε με σφαίρες. Και γάμω την πουτάνα μου. Ειλικρινά γάμω την πουτάνα μου. Πόσο χάζαμε, 20-0. Α, μόνο ένα 0 παραδόν. Οκ, okay, οπότε τώρα παλεύουμε με Ολυμπιακό για Europa. Μακάρι να πάμε Europa τουλάχιστον. Το Champions League χαιρέτησε. Από τη στιγμή που είχα δει βασικά Παρί και παλιό YouTube μέσα στον όμιλο, κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγει. Ξαναπαίζουμε με το παλιό YouTube. Τώρα, γαμώ. Περιμένω να τελειώσω Νοέμβρη για να δω πώς πάει το πρωτάθλημα. Εν μεταξύ, λογικά από εδώ αποκλειστήκαμε από το Champions League. Είναι 0-2. Γαμώ το. Γαμώ τη μαλακία που μέθανε πριν από 2 χρόνια. Τέλος πάντων, το επόμενο μας παίζουμε στην έδρα του Ολυμπιακού για τη θέση του Europa. Οπότε ελπίζω να νικήσουμε μπας και βγούμε Europa τουλάχιστον. Γιατί πέτυχε χοντρή μαλακιά, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσω την Παρί στο επόμενο. Περιμένω λίγο ακόμα για να δω πώς θα καταλήξει το πρωτάθλημα. Επιτέλους έφτασε η στιγμή τώρα. Θέλω να δω λίγο τι θα παιχτεί. Πραγματικά το έχω άγχος τώρα, γιατί δεν θέλω να χάσει ο Άγιαξ από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να μείνουμε Ευρώπη οπωσδήποτε. Ακόμα και για τα λεφτά, έλα. Ναι, ρε πουτάνα, ναι, γάμο την πουτάνα μου, ναι. Ναι, ρε πούστη. 0-1. Πεκταράδες μου. Τουλάχιστον μείναμε Europa, δεν είναι κακό γιατί μείναμε Ευρώπη. Εκτός αν γίνει μαλακία την επόμενη αγωνιστική, που δεν νομίζω ότι θα γίνει μαλακία την επόμενη αγωνιστική. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα νικήσει ο Ολυμπιακός το παλιό YouTube. Παλιό YouTube. Γάμο την πουτάνα μου. Μόλις φτάσαμε Δεκέμβρη, ο Νοέμβρης δεν πήγε καθόλου καλά. Τον έκανα skip, φάγαμε πολλές ήττες. Βασικά πιο πολλές ισοπαλίες φάγαμε και ήττες. Είμαστε στο τέλος, δεν έκανε ούτε μία νίκη η ομάδα. Θέλω να δω τι θα παιχτεί τώρα. Το μόνο θετικό του Νοεμβρίου είναι ότι μείναμε Ευρώπη νικώντας τον Ολυμπιακό 0-1. Θέλω να δω τώρα τι θα παιχτεί, γιατί πραγματικά έχουμε να κάνουμε νίκη, ούτε εγώ ξέρω από πότε. Επιτέλους μία νίκη, γαμό! Επιτέλους! Να δω λίγο αν ανεβήκαμε. Είχαμε πέσει σε 15η θέση την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή, ήμασταν μία θέση πάνω από υποβασμό και θα είναι πολύ μεγάλη μαλακία να παιχτεί υποβασμός, νομίζω. Γιατί πηγαίναμε για άλλα πράγματα στην αρχή και απλά επειδή κάνω παράληψη αγώνα, έχουμε γαμηθεί. Κάτι που δεν περίμενα τόσο. Εντάξει, περίμενα να φάμε λίγο πούτσα. Τώρα πάμε με την Παρί, απλά για να σιγουρέψουμε τη θέση μας στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί να νικήσαμε τον Ολυμπιακό, αλλά you never know what happens. Λογικά μένουμε Europa όμως, λογικά. Θα να δω λίγο τι θα παιχτεί με την Παρί. Ωραία, ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός έχασε από το παλιό YouTube. Οπότε μένουμε Ευρώπη, Europa League. 5 βαθμοί, δεν είναι καθόλου κακό. Προχωράμε. Μία νίκη, 2 ισοπαλίες και τα υπόλοιπα ήττες. 3 ήττες δηλαδή. Και προχωράμε ωραία στο Ολλανδικό πρωτάθλημα να τελειώσουμε, να πάμε μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου, να δούμε τι ελλείψη έχει το ρόστερ. Αν χρειάζεται φυσικά να πάρουμε κάποιο παίκτη, γιατί δεν έχουμε και πολλά λεφτά εδώ πέρα. Πόσο έχουμε, 15 εκατομμύρια. Βασικά θα έχουν αυξηθεί τώρα. Να, ωραία, η ομάδα θα συμμετάσχει στο Europa League. Τώρα είναι λίγο κρίσιμη φάση, γιατί έχουμε ψιλογαμηθεί και φοβάμαι μην υποβαστούμε. Θέλω λίγο να δω. Εκτός έδρας δεν έχουμε πάρει νίκη ακόμα. Πήραμε τώρα όμως. Πήραμε τώρα. Ανεβαίνουμε, όχι μένουμε 11η θέση μαζί με άλλες 3 ομάδες. Πολύ ωραία. Απέχουμε μόλις 3 βαθμούς. Ωραία, καλό αυτό από Ευρώπη. Δεν νομίζω να βγούμε πάλι Champions League, αλλά Europa πάλι καλό είναι. Έχω την εντύπωση. Τώρα το θέμα με εμένα είναι μην πάμε κοντά στον υποβασμό όπως ήμασταν μέσα στο Νοέμβριο, τον οποίο έκανα skip. Για να δούμε με τι κληρωθήκαμε στο Europa. Έχω αγωρία. Καλά, όχι, έχει μεγάλη σημασία βέβαια. Αλλά να ξέρουμε. Με Anderlecht. Ωραία. Good. Θα την περάσουμε και πάμε να πάρουμε το Europa τώρα, παιδιά. Παμ. Είμαι σίγουρος ότι πάμε για νίκη. Νομίζω πως είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Νομίζω ότι δεν έχει άλλο μάτσο. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα από αυτό που είδα στο πρόγραμμα στα γρήγορα. Είμαστε. Βέντε βαθμός 2. Τι λες, μαλάκα. Εντάξει, τώρα θα φάμε πολύ λογικά γιατί παρατήρησα ότι από τις ψηλές ομάδες. Α, 0-0. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε πάρει άπειρες ισοπαλίες. Πέφτουμε γαμό το 19. Δεν
Έχει πολύ από τον υποβασμό, αυτό με τρομάζει λίγο. Αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Δηλαδή νομίζω ότι αν γίνει ένα boost έτσι δυνατό στο δεύτερο μισό, θα βγούμε ένα Europa. Το καλό του πρωί είναι ότι βγαίνει 7ος και πας Ευρώπη έτσι, αυτό είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, έκανα λάθος, έχει και άλλη αγωνιστική, την οποία πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν χάσουν τώρα βγουν σκοπαλία, πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύουμε. Ευτυχώς οι παικταράδες μου καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα και νίκησαν. Ανεβαίνουμε 10η θέση, απέχουμε 3 βαθμούς από την Ευρώπη. Απομακρυνόμαστε από την επικίνδυνη ζώνη. Πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό. Περιμένω τώρα να κάνω το boost. Πρώτη μέρα μεταγραφικής περίοδου. Εδώ θα το λήξω το βίντεο. Ήθελα να κάνω το πρώτο μισό της σεζόν. Το δεύτερο μισό ακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το βίντεο ή πώς θα βγει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάνω πείραμα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο αφενός και αφετέρου δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα που έχω για capsule κάμερας. Οπότε θέλω να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει, ελπίζω να βγει 25 λεπτά και ελπίζω να συνεχίσουμε την προγραμματάρα που έχουμε θέσει με τον Ajax.